εμείς παίρνουμε τα μέτρα προστασίας αυτά που μπορούμε. Η πολιτεία δεν μας έχει διαθέσει όμως στον πόλεμο που έχουμε τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία, όπως μάσκες, όπως αντισηπτικά και γάντια. Λόγω του παγκόσμιου προφανώς προβλήματος που υπάρχει διάθεση τέτοιων μέσων ατομικής προστασίας, αυτές και με το σταγονόμετρο δίνονται και μπορεί πολλές φορές στις βάρδιες με μια μάσκα να τη βγάλουμε όλη τη βάρδια, ή ακόμα και στο πιο χειρότερο σενάριο μπορεί να έχει μια μάσκα και για δύο μέρες και δύο βάρδιες. Πάμε λοιπόν σε ένα-ένα τα θέματα. Λέτε ότι έχει να κάνει με τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους υγειονομικούς, για ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό. Εκεί η κατάσταση λοιπόν, όπως λέτε εσείς, είναι δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό ο οποίος διατίθεται σε εσάς. Ακριβώς, και δυστυχώς είναι και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, γιατί φανταστείτε ότι είναι μια αγορά η οποία έχουν πέσει όλοι πάνω της. Έχουν πέσει και εκεί φαίνεται, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο απέναντι σε ό,τι παράγει κέρδος. Εδώ γνωρίζουμε ότι έρχονται αεροπλάνα με υλικό σε άλλες χώρες και δεσμεύονται από μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών. Ότι ουσιαστικά γίνεται ένα παζάρι εσχρό, θα το έλεγα. Ακριβώς γιατί ένα απλό αντικείμενο προστασίας που δεν κοστίζει πολλά, την ίδια ώρα οι χώρες, κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια δεν παρήγαγαν ακριβώς τέτοιου είδους υλικά εξαιτίας του χαμηλού κόστους που ήταν στην Κίνα ή στην Ινδία. Με αποτέλεσμα τώρα η περίφημη εξωστρέφεια να πηγαίνει στράφη. Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας δίθεν ότι είχαμε δεν μπορεί να παρήγε τέτοιου είδους υλικά. Είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί αν πάμε και στους αναπνευστήρες και στα μηχανήματα που χρειάζονται, και εκεί υπάρχει έλλειψη ακριβώς λόγω και της όξυνσης της κατάστασης. Με αυτή την έννοια η συμβολική μας διαμαρτυρία έχει να κάνει και με τα μέτρα ατομικής προστασίας που σήμερα είναι με το σταγονόμετρο, βεβαίως και με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είναι σταγόνα στον ωκεανό οι εργαζόμενοι που έρχονται στον χώρο της υγείας, όταν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο νησί μας οι κενές οργανικές θέσεις είναι 2.000, η δέσμευση του προσωπικού που είναι συμβασιούχοι είναι 200 άτομα. Η διεκδίκηση δικιά μας του Σωματείου είναι ότι θα έπρεπε οι 2.000 αιτήσεις να είχαν απορροφηθεί όλες στο υγειονομικό σύστημα, αν θέλαμε πραγματικά να δίναμε ανάσα. Η έγκριση των 4.800 περίπου προσλήψεων δεν λέει κάτι για εσάς. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το κρίνετε? Ουσιαστικά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Να σας πω λίγο στο παράδειγμα του Πανεπιστημιακού. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που θα έρθουν ή έχουν έρθει στο νοσοκομείο είναι περίπου στους 60 με 70. Οι εργαζόμενοι που έχουν φύγει λόγω των ευπαθών ομάδων που δουλεύουν στο νοσοκομείο ή των ειδικών αδειών λόγω του ότι υπάρχουν μικρά παιδιά στις οικογένειες των συναδέλφων είναι αντίστοιχα ο ίδιος αριθμός. Άρα είμαστε, όπως λέει ο κόσμος, ίσα βάρκα σα γυαλός. Δηλαδή δεν έχουμε ενίσχυση πραγματικά του συστήματος υγείας, έχουμε μια ανακύκλωση εργαζομένων. Δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριε Βρύσαλη, σε τι αριθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε σε μια ικανοποιητική πρόσληψη ατόμων? Να σας πω μόνο το εξής. Οι δηλώσεις των διοικητών και του ΜΜΗ και του απερχόμενου διοικητή ήταν ότι πριν τον κορονοϊό άμεσα θα χαριαζόταν για να λειτουργήσει το νοσοκομείο 100 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή πριν όλη αυτή τη μεγάλη κρίση. Άρα μιλάμε ότι εδώ, παίρνοντας υπόψη και τις κενές οργανικές θέσεις που είναι γύρω στους 300, μιλάμε ουσιαστικά είναι ο σταγόνα. Και το λέμε όχι με την έννοια μόνο και μόνο για να το πούμε. Γιατί ακριβώς γνωρίζουμε ότι και πριν, αλλά και ιδιαίτερα τώρα, τα προβλήματα είχαν οξυνθεί και οξύνονται. Ή επίσης λέμε τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή σε πλήρη λειτουργία είναι 16 και με προοπτική να γίνουν 20 και να γίνουν μέχρι και 40. Αυτή τη στιγμή τα 40 κρεβάτια εντατικής θεραπείας που με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο η διοίκηση λέει ότι μπορεί να αναπτύξει, θέλει τουλάχιστον, θέλει σε κάθε κρεβάτι, θέλει από ένα νοσηλευτή για, πώς το λένε, για το κάθε κρεβάτι, θέλει πάνω από 100 άτομα. Πάνω από 160 άτομα. Άρα λέτε περαιτέρω ενίσχυση λοιπόν του προσωπικού. Βεβαίως περαιτέρω ενίσχυση και να είναι και μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί κάθε δύο χρόνια αυτοί οι εργαζόμενοι που ήταν τώρα, να τους πει σε δύο χρόνια απολύεσαι. Γιατί η κυβέρνηση, αν ήθελε να πει ότι θα τους κρατούσε, όπως είπε και τώρα, ωστόσο δεν έχει προτεραιότητα να δούμε πώς θα περάσουμε αυτή την υγειονομική κρίση. Και μετά, ναι, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιβάζουν πλάτη σήμερα
θα πρέπει να στηριχθούν και αναλόγως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, στη μάχη μέσα και μπαίνει στη μάχη και όπως έχουμε πει, αλλά και διεκδικείς κιόλας. Δεν μπορεί να έχουμε θύμωτρο. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς που δίνουμε αυτή τη μάχη με βάση τις οδηγίες επιστημονικές να μην έχουμε και λόγο το τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα, ακόμα, και με, και, ακόμα και για τις εργασιακές σχέσεις αυτών των εργαζομένων. Mm-hmm. Εγώ να σας πω, κύριε Στακιανάκη, ότι ο ΕΟΔΗ για να παρακάμψει τις λειτουργίες θα κάνει προσλήψεις προσωπικού με τετράμινες συμβάσεις. Δεν μπορεί τώρα να πούμε ότι είμαστε και καλά με τετράμινες συμβάσεις, αυτό ο γιατρός θα πει ο νοσηλευτής να δουλέψει. Δεν θα πει. Ναι, αλλά οι έκτακτες συνθήκες δεν επιβάλλουν και έκτακτα μέτρα, κύριε Βρύσαλη. Ναι, τα έκτακτα μέτρα όμως, κύριε Στακιανάκη, θα έπρεπε η κυβέρνηση να τα πάρει αν ήθελε, γιατί τα παίρνει μονοπλευρά. Δεν τα παίρνει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν κάνει επίταξη των ιδιωτικών κρεβατιών μέχρι. Δεν δεσμεύει το επιστημονικό προσωπικό που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες να τους εντάξει στα κέντρα υγείας και να πηγαίνουν βεβαίως και να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τα ταμεία να κάνουν κατοίκον νοσηλεία. Τώρα, κάτω από αυτή την πίεση, είπαν κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ότι διαθέτουν κάποια κρεβάτια εντατικής κύρια στην Αθήνα και ότι το επιστημονικό προσωπικό που θα πηγαίνει να βλέπει ή μπορεί να κάνει εφημερίες στα νοσοκομεία θα πληρώνονται από τα ταμεία. Δηλαδή, πάλι από εμάς, κύριε Στακιανάκη. Εμείς λέμε ότι αυτός ο κόσμος προφανώς πρέπει να βοηθήσει και να ενισχύσει το σύστημα υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιο, αλλά θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί μετά θα λέμε τα ταμεία φαλυρίσανε. Εμάς δεν θα φαλυρίζουν οι εργαζόμενοι. Εδώ η ίδια πολιτεία διαχρονικά δεν έχει κάνει τη δικιά της, δεν έχει πάρει τη δικιά της ευθύνη. Ή επίσης να σας πω το εξής, το απλό. Λέμε εμείς οι υγειονομικοί, επειδή είμαστε στην πρώτη γραμμή του, αν θέλετε, της επικοινωνότητας, αν τυχόν αρρωστήσουμε σε καραντίνα, θα πρέπει να μπούμε. Να μην πηγαίνουμε στα σπίτια μας, αλλά να νοικιαστούν κρεβάτια, να επιταχθούν να νοικιαστούν κρεβάτια ξενοδοχείων, ώστε να μπορούν οι υγειονομικοί να πηγαίνουν εκεί. Τέτοια μέτρα η κυβέρνηση δεν μπορεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να εξαναγκάσει έναν υγειονομικό να μείνει σε ένα ξενοδοχείο εφόσον και να περάσει αυτή η πρότασή σας. Γιατί για να μας καταλάβουν και ο κόσμος, ζητάτε, έτσι όπως το διαβάζω εδώ, να επιταχθούν ξενοδοχεία στα οποία θα μπορούν να διαμένουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στη διάρκεια της επιδημίας προκειμένου να προφυλάσσονται οι οικογένειές τους και οι ίδιοι. Σε περίπτωση που έχουν νοσήσει ή υπάρχει κίνδυνο. Θα σας πω, συνεχώς καθημερινά έρχονται ύποπτα περιστατικά. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Θεωρητικά ο εργαζόμενος είναι εν δυνάμει ή μπορεί να έχει νοσήσει. Γιατί να πρέπει να πάει σπίτι του και να μην υπήρχε ένας χώρος που να μπορούσε να παραμείνει εκεί για ώρες ή μέρες αν τυχόν έχει νοσήσει. Λέμε απλά πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί από χτες. Και βεβαίως, επειδή αν θέλετε σήμερα. Αυτό είναι κάτι που το συμμερίζονται όμως όλοι οι συνάδελφοί σας, αυτή την πρόταση, θεωρείτε. Ναι, σε μεγάλη πλειοψηφία ναι, κύριε Σφανιάκη, γιατί κανένας δεν θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα της υγείας που μπορεί να έχει αποκτήσει ένα πρόβλημα στο σπίτι του. Έχουμε παιδιά μικρά. Είναι ρεαλιστικό. Έχουμε μεγάλους γονείς. Είναι ρεαλιστικό όμως αυτό να γίνει, κύριε Βρύσαλη, γιατί μιλάμε για υγειονομικό προσωπικό το οποίο είναι χιλιάδες. Άτομα. Πόσο ρεαλιστικό είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Ας πω ότι αν τυχόν νοσήσει ένας συνάδελφος και έχουν βρει επαφή σε μια κλινική 20 άνθρωποι. 20 άνθρωποι θα πάνε, πρέπει να πάνε κατά τη γνώμη μας και συζητιέται και το αποδέχεται οι εργαζομένοι να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να περάσει η καραντίνα. Γιατί να σου πω κάτι, εν δυνάμει, δεν έχουν όλοι σπίτια που μπορεί να είναι 100-120 τετραγωνικά. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν αθέντες σε σπίτι 5x5, που εκεί μέσα θα είναι και ο παππούς, θα είναι και το παιδί, θα είναι και η σύζυγος. Αυτά τώρα είναι και νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν. Ή το άλλο που λέμε, ένα από τις αιτίες που κάνουν και τις κινητοποιήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους υγειονομικούς όταν λέει ο ΕΟΔΗ ότι για τον υπόλοιπο κόσμο 14 μέρες καραντίνα και για εμάς τους υγειονομικούς θα είναι 7 μέρες. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Γι' αυτό έχουν συμπτύξει τις ημέρες που σήμερα ο υγειονομικός θα ξαναγυρίσει τη δουλειά. Είναι αντιεπιστημονικό να λέει ότι αν δεν έχουμε γάντια, κλείνετε τα χέρια σας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Άλλο να βγαίνει και να λέει, παιδιά, δεν έχουμε, ψάχνουμε, δεν έχουμε, και άλλο να προσπαθεί ουσιαστικά να μεταφέρει με επιστημονικό τρόπο τους περιορισμούς που υπάρχουν. Αυτή την ώρα όμως, κύριε Βρύσαλη, εγώ θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα. Αυτή την ώρα δεν χρησιμοποιείται γάντια και μάσκα ή τα χρησιμοποιείται με σύνεση, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να μην υπάρχουν και τελείως διαφορετικό αν εγώ ως υγειονομικός, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ με περισσότερη σύνεση τη μάσκα και τα γάντια ή τον αριθμό αυτών που καταναλώνω με δεδομένο ότι υπάρχει μια έλλειψη. Κοιτάξτε, αν δείτε, αυτή τη στιγμή ήμουν και το είπα και σε δική μου τοποθέτηση. Με το σταγονόμετρο δίνονται. Δηλαδή, η απλή χειρουργική μάσκα που τη χρησιμοποιούμε στο 8ωρο μία. Κανονικά κάθε μία ώρα πρέπει να αλλάζει.
Δηλαδή, εγώ που δουλεύω τώρα σε ένα τμήμα αντίστοιχο, θα πρέπει θεωρητικά να αλλάξω 8 μάσκες. Τέτοια δυνατότητα λόγω της έλλειψης δεν υπάρχει. Και αντίζουν μετά τα κουρέματα και τα επιστημονικά κουρέματα μετά. Χρησιμοποιήσονται και 2 ώρες και 3 ώρες και 4 ώρες και ίσως και μια μέρα μάσκες υψηλής ασφάλειας. Ναι. Ή επίσης αντισηπτικά. Γίνονται διάφορες πατέντες για να έχουμε αντισηπτικό. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία είναι το ίδια. Η ίδια. Ναι. Αυτά που έπρεπε να έχω σαν υγειονομικός, με βάση αυτά που έχω σπουδάσει ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο βοηθός θαλάμου, η καθαρίστρια, σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω των ελλείψεων, που ξαναλέω ακριβώς γιατί θέλω να το τονίσω, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που αναδεικνύει και, αν θέλετε και την κατάσταση που πάει το πράγμα, δεν αντιμετωπίζεται. Πείτε μου λίγο. Δηλαδή, επειδή διαβάζω εδώ το δελτίο τύπου σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμβολική σας διαμαρτυρία. Ναι. Ζητάτε να ενταχθούν στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Ποιοι δεν είναι ενταγμένοι σε αυτά? Θα σας πω, μιλάτε με έναν νοσηλευτή που δεν είναι ενταγμένος. Mm. Αυτή τη στιγμή οι χιλιάδες νοσηλευτές που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μεγάλο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι γελίο να το πω, αν μου επιτρέπει η ραδιοφωνική σας εκπομπή και δεν θέλω να την υποτιμήσω. Είναι γελίο. Διαχρονικά υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες που δεν ενταστόμαστε στα βαρέα ανθυγιεινά. Μας θεωρούν κατά τη γνώμη μας κόστος, γιατί αν θέλετε, τα βαρέα ανθυγιεινά σημαίνει ένα κομμάτι κόσμου, εφόσον ενταχθούμε, θα βγει και πιο νωρίς σε σύνταξη, σημαίνει λιγότερες ώρες εργασίας, σημαίνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, σημαίνει μια σειρά συνθήκες εργασίας. Που αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας που υπάρχει στη χώρα μας δεν τηρούνται. Όχι ότι τηρούνται σε άλλες χώρες βέβαια, έτσι, αλλά στη χώρα που μιλάμε δεν τηρούνται. Με αποτέλεσμα τώρα το αυτονόητο να το βάζουμε, να το προτάσουμε ακόμα και τώρα, όταν ο κόσμος ή καλούν ορισμένοι να μας χειροκροτήσουν και την ίδια ώρα εμείς λέμε ότι το χειροκρότημα καλό είναι, αλλά είναι και υποκριτικό από ορισμένους που ουσιαστικά από άνωθεν κατευθύνουν τον κόσμο να χειροκροτάνε τους νοσηλευτές ή τους γιατρούς. Mm-hmm. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια εμείς ζητάμε να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μας το επίδομα, το έκτοτο επίδομα που λέει η κυβέρνηση των 500 ευρώ, θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία. Με ποια έννοια? Ότι η ζωή δικιά μας δεν κοστίζει 500 ευρώ. Όλοι οι εργαζόμενοι εδώ, αν ακούσετε και εσείς. Ως επιπλέον όμως ενίσχυση, έτσι. Ναι, σαν επιπλέον ενίσχυση που όμως ουσιαστικά εμείς το αίτημα μας δεν είναι να μας δοθεί ένα έκτοτο επίδομα που θα το πάρουμε φέτος και του χρόνου η σταμάτηση και να συνεχίσουμε του χρόνου, αλλά με τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή χωρίς προσωπικό, χωρίς βαριά και ανθυγιεινά ένσημα και το ένα και το άλλο. Με αυτή την έννοια εμείς η πανελλαδική κινητοποίηση γίνεται αύριο στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας για την υγεία. Το κάλεσμα το έχει κάνει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών που συμμετέχει το σωματείο το δικό μας. Γνωρίζω ότι και στους άλλους νομούς αντίστοιχες μορφές δράσεις θα υπάρχουν. Ήδη έχουν εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη και άλλα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα παρευρεθούν στις 12 η ώρα στην Πύλη. Ακριβώς γιατί το θέμα της υγείας αφορά τους μαχόμενους υγειονομικούς προφανώς που δίνουμε τώρα τη μάχη μαζί με το λαό, αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που σήμερα στα πρόσφατα δικά μας βλέπουν τον αγώνα που κάνουν και οι ίδιοι και για την υγεία τους και για τα εργασιακά τους δικαιώματα που και στον ιδιωτικό τομέα και χτυπιούνται και πολλές φορές τα μέτρα προστασίας που συζητάγαμε πριν, αν θα πάρουμε ή όχι, δεν μπαίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Που πανελλαδικά υπάρχουν καταγγελίες και στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες οικοδομικά συγκροτήματα που χτίζονται χωρίς αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Κύριε Βρύσαλη, η αλήθεια είναι ότι εσείς οι υγειονομικοί βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης και νομίζω ότι όλοι σας το αναγνωρίζουμε αυτό. Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι ζητάτε να αναγνωριστεί και εμπράκτως από την πλευρά της κεντρικής πολιτικής, από την πλευρά της πολιτείας, ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ή μάλλον οι όσο το δυνατόν πιο καλές συνθήκες εργασίας. Εγώ επισημαίνω ότι τώρα σε αυτή την μάχη καλό θα είναι να ενισχυθεί όσο γίνεται το υγειονομικό μας προσωπικό, όσο το δυνατόν περισσότερο, να βγούμε από αυτή την κρίση και μετά να συζητήσουμε και πάλι για την δημόσια υγεία και, και το σύστημά της και πώς αυτό θα πρέπει να παραμείνει ενισχυμένο, κύριε Βρύσαλη. Κύριε Σακανάκη, επειδή είστε δημοσιογράφος εδώ και χρόνια, ξέρετε ότι το σωματείο το δικό μας και εγώ προσωπικά και πριν την κρίση αυτά τα ζητήματα τα αναδεικνύαμε συνεχώς. Γιατί ακριβώς υπήρχε εμπειρία και με το SARS και με τη γρήπη των πτηνών ότι εδώ κατά διαστήματα τέτοιου είδους κρίσεις υπήρχαν. Και
και τέτοιου είδους ελλείμματα στο σύστημα υγείας υπήρχαν. Μας λέγανε μαξιμαλιστές όταν ζητάγαμε μονιμοποίηση εργαζομένων. Μας λέγανε, αν θέλετε, ότι δεν έχουμε σχέση με την πραγματικότητα όταν λέγαμε ότι η αξιολόγηση των νοσοκομείων δεν μπορεί να γίνεται με όλους ξενοδοχείων, δηλαδή πληρότητας. Καλύτερα να έχεις παραπάνω κρεβάτια ή παραπάνω προσωπικό που λέει ο λόγος. Και να είναι αχρίαστα. Και να είναι αχρίαστα, παρά να τρέξεις την τελευταία στιγμή να ψάχνεις από εδώ και από εκεί, να βρίσκεις κόσμο που είναι και ανεκπαίδευτος και κόσμος